Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο του κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου εξηγήσω πώς μπορείς να κάνεις μία VLOOKUP ανάποδα. Στην πραγματικότητα πώς μπορείς να κάνεις μία ανάποδη αναζήτηση από κάτω προς τα πάνω. Είναι κάτι το οποίο μου το ζήτησε κάποιος συνδρομητής σε κάποιο σχόλιο και το βρήκα σαν μια πολύ ωραία άσκηση. Και η αλήθεια είναι ότι θα δείξω δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένας ο οποίος είναι σχετικά εύκολος αν έχεις μια νεότερη έκδοση του Office και ένας ο οποίος είναι λίγο πιο δύσκολος αν όμως έχεις μια παλαιότερη έκδοση του Office από το 2016 και πίσω. Τότε ο τρόπος ο εύκολος που θα δείξω δεν θα σε βολέψει, οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να κάνεις κάτι πολύ πιο σύνθετο, άρα ίσως θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να αναβαθμίσεις την έκδοση του Office που πιθανόν έχεις. Πάμε λίγο να δούμε λίγο σαν πρόβλημα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν έχω ένα Excel στο οποίο θέλω να γράφω το είδος του οχήματος που με ενδιαφέρει και να μου βγάζει από κάτω τον αριθμό κυκλοφορίας, αλλά τον αριθμό κυκλοφορίας του τελευταίου είδους οχήματος που θα βρει. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν 1, 2, 3 γιοταχή επιβατικά. Εγώ στην πραγματικότητα θέλω αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα VLOOKUP, τότε αυτό που θα γίνει είναι ότι θα μου βρει το πρώτο και βέβαια έτσι όπως είναι στημένο εδώ πέρα το στημένο ο πίνακας, η VLOOKUP δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί στη VLOOKUP θα πρέπει αυτό το πεδίο, αυτή η στήλη να είναι πρώτη. Οπότε θα πρέπει να αναδιατάξω και τις στήλες. Έχω ένα συγκεκριμένο βίντεο στο οποίο εξηγώ πώς λειτουργεί η VLOOKUP. Οπότε αν θέλεις να τη δεις, μπορείς να τρέξεις αυτό το βίντεο το οποίο πρέπει να εμφανίζεται κάπου εκεί πέρα πάνω και να δεις πώς λειτουργεί η VLOOKUP. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνω τώρα εδώ πέρα είναι ότι θέλω να λειτουργήσω από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω όπως είναι το στάνταρ της VLOOKUP. Το ευκολότερο λοιπόν απ' όλα είναι να χρησιμοποιήσω την XLOOKUP. Ναι λοιπόν, υπάρχει μια συνάρτηση στο Excel η οποία ονομάζεται XLOOKUP, η οποία κάνει πολύ καλύτερα τη δουλειά της VLOOKUP, αλλά χρειάζεται μια καινούργια έκδοση του Office. Νομίζω ότι από το 2019 και μετά είναι το 2021 σίγουρα. Για το 19 το λέω με μια επιφύλαξη αν είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι λοιπόν η XLOOKUP και η οποία λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Έρχομαι εδώ πέρα και γράφω τη συνάντηση XLOOKUP λοιπόν και να πατήσω παρένθεση και να πατήσω εδώ πέρα για να μπορέσω να την χρησιμοποιήσω. Η τιμή της αναζήτησης είναι τι είναι αυτό που θα ψάχνω, το οποίο είναι ό,τι γράφει στο κελί G3, οπότε και το επιλέγω εδώ πέρα πάνω. Ο πίνακας της αναζήτησης είναι πού θα αναζητήσω αυτό το οποίο ψάχνω και εγώ θα το αναζητήσω εδώ, άρα λοιπόν επιλέγω αυτό το πίνακα εδώ πέρα. Μάλλον έκανα τώρα λάθος γιατί ήμουν ήδη στην τιμή αναζήτησης, οπότε θα ξανακάνω ένα κλικ εδώ, να επιλέξω τη δεύτερη παράμετρο και εδώ να χρησιμοποιήσω τον πίνακα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια διαφορά μεγάλη σε σχέση με τη VLOOKUP. Στη VLOOKUP αναγκαστικά βάζω όλο τον πίνακα και πρέπει αυτό που ψάχνω να είναι στην πρώτη στήλη αυτού του πίνακα που θα ορίσω. Εδώ είναι διαφορετικός ο πίνακας στον οποίο κάνω αναζήτηση και διαφορετικός ο πίνακας στον οποίο μου επιστρέφει δεδομένα και αυτό είναι που πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Ο πίνακας της επιστροφής λοιπόν είναι εδώ. Πρέπει να είναι ανάλογος, άρα λοιπόν από εδώ έως εδώ. Οπότε δηλαδή ψάχνω εδώ και όπου το βρει μου δίνει το αντίστοιχο που είναι εδώ πέρα σε αυτόν τον πίνακα. Μάλιστα εδώ πέρα μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω και ένα κείμενο τι θα να εμφανιστεί αν δεν βρεθεί. Άρα λοιπόν να πω εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό το είδος. Σε εισαγωγικά μέσα πρέπει να το βάλω αυτό. Και στη λειτουργία της αντιστοίχησης τώρα, εδώ στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βάλω 0, να βάλω false. Το false με το 0 θα δούμε σε λίγο ότι είναι το ίδιο στην πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι δεν θέλω ακριβή αναζήτηση, θέλω αν το βρει το βρήκε, αν δεν το βρει δεν το βρήκε. Λέω περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς είναι ακριβή αντιστοίχηση στο βίντεο που έχω για τη VLOOKUP. Αυτό λειτουργεί ανάλογα, οπότε μπορείς να το δεις από εκεί πέρα. Τώρα, στη λειτουργία της αναζήτησης, αυτό εδώ πέρα που πρέπει να κάνω και εδώ είναι όλο το κόλπο γιατί αν δεν το κάνω αυτό εδώ πέρα, να πατήσω ένα OK, μου βγάζει αυτό τον αριθμό, κυκλοφορίας γιατί είναι το πρώτο επιβατικό που βρίσκει και μου βγάζει αυτό εδώ. OK, εγώ δεν θέλω το πρώτο όμως, θέλω το τελευταίο. Για να πάρω το τελευταίο λοιπόν, θα κάνω εδώ πέρα μια επεξεργασία της συνάρτησης και εδώ πέρα πιο κάτω, στην τελευταία την παράμετρο, θα βάλω -1. Το -1 στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θέλω από κάτω προς τα πάνω να γίνει η αναζήτηση. Οπότε πατώντας το OK, βλέπω τώρα εδώ πέρα μου βγάζει αυτό τον αριθμό κυκλοφορίας που είναι αυτός εδώ, γιατί είναι στην τελευταία, βασικά στην πρώτη από κάτω για το γιοταχή επιβατικό. Ό,τι γράψω εδώ στην πραγματικότητα, έτσι λειτουργεί. Οπότε, OK, με την XLOOKUP έχουμε κάνει αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να πάρουμε από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω. Τα πάντα είναι μια χαρά, γιατί η XLOOKUP έχει και όλες αυτές τις δυνατότητες, τις οποίες δεν τις έχει η VLOOKUP. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση που έχω μια παλιότερη έκδοση και δεν θέλω ή δεν μπορώ να την αναβαθμίσω και θέλω να κάνω την αντίστοιχη δουλειά. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω αρκετές συναρτήσεις για να το κάνω. Ίσως να με χάσεις κάπου στην πορεία, θα το δεις, μπορείς να το δεις σαν τελικό αποτέλεσμα αν θέλεις ή επίσης μπορείς να επιλέξεις μετά από αυτό να εκπαιδευτείς στο προχωρημένο επίπεδο του Excel. Μπορείς να βρεις τη σειρά των μαθημάτων μου στο link εδώ πέρα πάνω.
ώστε να μπορείς να κατέχεις όλες αυτές τις συναρτήσεις και να μπορείς να κάνεις πράγματα αυτού του είδους. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό ακριβώς πώς μπορούμε να το κάνουμε. Θα κάνω εδώ πέρα πρώτα κάτι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τουλάχιστον τι γίνεται και να μην το κάνω εντελώς τυφλοσούρτη. Θα χρησιμοποιήσω σε πρώτη φάση τη συνάρτηση index. Η συνάρτηση index αυτό που κάνει είναι να μου δώσει τον αριθμό της γραμμής ή της στήλης αναλόγως τι θέλω να επιλέξω αυτού του πράγματος που ψάχνω. Θα πάω λοιπόν εδώ πέρα ίσον index. Θα ανοίξω την παρένθεση. Ο πίνακας είναι, πού είναι αυτό που το οποίο, για ποιο πίνακα με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει για αυτόν εδώ τον πίνακα, άρα λοιπόν θα επιλέξω εδώ. Και θέλω ποια γραμμή. Αν εδώ πέρα τώρα λοιπόν βάλω ένα αριθμό γραμμής να το δούμε πώς δουλεύει. Δηλαδή βάλω γραμμή 1, στήλη 1, γιατί εντάξει εδώ πέρα τώρα ο πίνακας όπως τον όρισα, μία στήλη έχει. Και πατήσω παρένθεση και enter. Μου εμφανίζει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα η συνάρτηση index αυτό που κάνει είναι της δίνω μια περιοχή, έναν πίνακα δηλαδή, και λέω ποιο σκελί αυτού του πίνακα θέλω, το 1-1, το 1-2. Δίνω αυτό ακριβώς. Τώρα όμως έχω τη δυνατότητα να κάνω το εξής. Αν εδώ πέρα, σαν δεύτερη παράμετρο στη συνάρτηση index, βάλω αντί για τον αριθμό γραμμής να είναι 1, βάλω 0, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι μου βγάζει όλο τον πίνακα. Γίνεται ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται έκχυση εδώ πέρα των δεδομένων. Δεν θα εξηγήσω περισσότερα πράγματα για το τι είναι αυτό, γιατί θα μπλέξουμε ακόμη περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι τώρα έχω στην πραγματικότητα ολόκληρο τον πίνακα. Άρα έχω τη δυνατότητα να μετατρέψω αυτές τις τιμές σε true false. Μπορώ να τις κάνω δηλαδή αληθές ψευδές, βάζοντας μια ισότητα. Αν λοιπόν εδώ πέρα έρθω και πω στο F2H ότι θέλω ο πίνακας να είναι αυτός, αλλά όταν είναι ίσο με G3, δηλαδή βάζω εδώ πέρα ίσο με G3, οπότε μου μετατρέπει τις τιμές αυτές, αντί να είναι αυτό που πραγματικά είχε εδώ πέρα μέσα, αν είναι ίσο με J' επιβατικό θα είναι true, αν είναι διαφορετικό θα είναι false. Αν το πατήσω λοιπόν το OK εδώ πέρα, τώρα έχω ένα πίνακα ο οποίος έχει true false εδώ πέρα στην πραγματικότητα. Εδώ τώρα πρέπει να αξιοποιήσω κάτι ακόμα. Το false στο Excel είναι το 0, το true είναι το 1. Έτσι λειτουργούν αυτά από κάτω. Άρα λοιπόν, αν πολλαπλασιάσω, αυτή είναι μια ιδέα που πρέπει να την έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, πολλαπλασιάσω λοιπόν το true και με το false με την αντίστοιχη γραμμή στην οποία ήδη βρίσκομαι, τότε σαν αποτέλεσμα θα πάρω ή 0, γιατί αν είναι false θα είναι 0, ή θα πάρω την γραμμή την ίδια, πολλαπλασιάζοντας, γιατί 1 επί τη γραμμή θα είναι 1. Άρα λοιπόν εδώ τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να έρθω και να πολλαπλασιάσω επί τον αριθμό της γραμμής. Εδώ τώρα μου χρειάζομαι τη συνάρτηση row για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Η συνάρτηση row λοιπόν παίρνει και αυτή μια περιοχή, η οποία περιοχή πρέπει να είναι ίδια, αυτή την περιοχή λοιπόν θέλω, με την αντίστοιχη περιοχή, με την αντίστοιχο αριθμό γραμμής δηλαδή εδώ πέρα, και πατώντας enter εδώ πέρα, αυτό που παίρνω είναι αυτό που θέλω, δηλαδή είναι 0 εκεί που δεν έχω τίποτα και είναι ο αριθμός της γραμμής, δηλαδή ο αριθμός της γραμμής που βλέπω εδώ πέρα πάνω στην πραγματικότητα είναι αυτό που θέλω. Προς εδώ πέρα τώρα είμαι ένα πιο κάτω, γι' αυτό και εμφανίζονται λίγο διαφορετικά, είναι το 10, είναι εδώ, έτσι, αυτό ακριβώς θέλω. Τώρα, σαν τελικό αποτέλεσμα, επειδή στην πραγματικότητα εγώ θέλω να πάρω από όλους αυτούς τους αριθμούς αυτόν που είναι κάτω-κάτω, άρα θέλω τον μεγαλύτερο από αυτούς, οπότε θα τα περιβάλλω όλα αυτά με μια συνάρτηση max, δηλαδή θέλω να πω από όλο αυτό δώσε μου το μέγιστο. Βάζω λοιπόν παρένθεση εδώ και παρένθεση εδώ και enter. Το μέγιστο λοιπόν όλο. Τώρα επειδή εμπαινόβγαινα μέσα στη συνάρτηση, μου την έκανε να είναι σαν κείμενο. Οπότε πρέπει να κάνω μια μικρή μορφοποίηση εδώ πέρα ώστε να λειτουργήσει σωστά. Θα την επιλέξω λοιπόν. Θα πάω από εδώ πέρα σαν κείμενο από την γενική. Ένα διπλό πάτημα μέσα για να μπω στη συνάρτηση και enter. Μερικές φορές μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε τώρα μου εμφανίζει το 10, το οποίο 10 γιατί είναι 10, γιατί είναι στη 10η γραμμή αυτό το οποίο θέλω. Αφού λοιπόν τώρα με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα έχω τον αριθμό της γραμμής που με ενδιαφέρει, μπορώ να χρησιμοποιήσω πάλι τη συνάρτηση index, η οποία θα μου δώσει αυτό ακριβώς που θέλω, δηλαδή ίσον index. Ο πίνακας θα είναι, εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσω, θα το βάλω από εδώ πέρα πάνω, γιατί στην πραγματικότητα ο αριθμός της γραμμής που παίρνω είναι της πραγματικής γραμμής του Excel, όχι σχετικό σε σχέση με τον πίνακα που θα επιλέξω, άρα λοιπόν πρέπει να το πάρω ολόκληρο. Ερωτηματικό. Ο αριθμός της γραμμής που με ενδιαφέρει είναι αυτός εδώ, ότι προκύπτει εδώ πέρα. Βέβαια, θα μπορούσα βέβαια να πάρω όλο αυτό μετά και να το βάλω εδώ πέρα μέσα και να το κάνω μια ολόκληρη συνάρτηση. Και ο αριθμός στήλης είναι 1, γιατί μία στήλη έχω εδώ πέρα όλοι και όλοι από αυτά που επέλεξα. Κλείνω την παρένθεση και enter. Οπότε παίρνω το ίδιο αποτέλεσμα πάλι εδώ πέρα. Αν αλλάξω, ας πούμε, εδώ πέρα και το κάνω λεωφορείο και πατήσω το enter, παίρνω αυτό το λεωφορείο και όχι αυτό, γιατί είναι από κάτω προς τα πάνω και αντίστοιχα εδώ πέρα παίρνω το 9 ας πούμε αντί για το 10. Θα μπορούσα λοιπόν, όπως είπα πριν, να πάρω τώρα όλη αυτή τη συνάρτηση, να πατήσω ένα Ctrl C εδώ πέρα, ένα Escape,
Αν τη βάλω ολόκληρη εδώ πέρα μέσα, δημιουργείται αυτό το όμορφο πραγματάκι και πατώντας Enter στην πραγματικότητα το έχω ολόκληρο. Είναι μια ωραία τεχνική αυτή, δηλαδή παίρνω, δημιουργώ συναρτήσεις και παίρνω αποτελέσματα σε διαφορετικά κελιά και μετά τα συνενώνω όλα μαζί και προκύπτει μια συνάρτηση η οποία είναι μέσα σε ένα κελί και δεν χρειάζεται να τα έχω όλα μαζί. Αν λοιπόν σου αρέσει αυτό το βίντεο, εδώ φτάσει στο τέλος του, μπορείς να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά, ώστε να γραφτείς και να βλέπεις νέα βίντεο κάθε εβδομάδα στο κανάλι μου στο YouTube. Αν σου άρεσε, πατά το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες και αυτό το βίντεο προήλθε από κάποιο σχόλιο. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.